εκκλησίαν αυτή τη στιγμή την καταδιώκει ο εχθρός. Ποιος είναι αυτός ο εχθρός? Ο Αντίχριστος. Και ποιος είναι ο Αντίχριστος? Μας τον είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Να καταράστε, λέγει, τον Πάπα, διότι από αυτόν θα έρθει το τέλος του κόσμου. Από αυτόν τον Πάπα, ο οποίος ακριβώς θέλει να αναποδογυρίσει την Ορθόδοξον πίστη, να την αφανίσει. Θέλει να κυριεύσει με το αλάθητό του και με το πρωτείο του. Δι' αυτό αγωνιά να είναι ο πρώτος και τον ανέβασαν δυστυχώς και οι γραφίδες των αντιπροσώπων της Ορθοδοξίας και έφυγε μόνον ένας, διαμαρτυρήθηκε και έφυγε. Ποιος? Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης της Ρωσίας. Αυτός σηκώθηκε, του έβαλε μια μουντζούρα και έφυγε. Στη Ραβένα εννοείται. Στη Ραβένα. Τον Οκτώβριο, εφέτος. Οι άλλοι όλοι έμεναν εκεί και τον εχαΐδευαν, τον χειροκροτούσαν. Αυτά είναι τα αποτελέσματα, αδερφοί μου, αλλά μεταξύ αυτών μην ξεχνούμε ότι βλέπουμε και σημεία των καιρών πολλά. Μεταξύ αυτών των σημείων τα οποία υπάρχουν είναι και τούτα τα οποία βλέπουμε. Και το είπε ο Θεός μας ότι θα έρθουν σημεία πολλά, λέγει, στην Οικουμένη. Αλλά αυτά θα γίνουν πρώτα, λέγει, και μετά θα έρθει το τέλος. Δηλαδή, ό,τι ακούμε αυτή τη στιγμή είναι εκείνα τα οποία θα προηγηθούν. Και εκείνο το οποίο πρέπει να προσέχουμε είναι ότι μας προειδοποίησε ο Θεός μας και μας είπε προσέχετε, λέγει, διότι θα εμφανιστούν πολλοί, λέγει, που θα λέγουν ότι εγώ είμαι. Προσέχετε, μη πλανηθείτε.